αποκλειτών είναι πάρα πολύ σκληρή. Και νομίζω υπό μία έννοια το να προσπαθείς να ζητήσει να πάει στην Ιθάκη, που βεβαίως ποτέ με την κυβέρνηση Τσίπρα δεν πρόκειται να φτάσει η Ελλάδα, δηλαδή να βρει ένα πάνεμο λιμάνι. Δυστυχώς θα συνεχίζεται αυτή η σκληρή οδύση την οποία έχουμε μπει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ναι, πάντως για την ιστορία θέλω να σας πω ότι μόλις έφτασε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, έπρεπε να δώσει μάχη με τους μνηστήρες. Το ξέρετε. Σωστά, πολύ σωστά. Για να ξανακερδίσει την Πηνελόπη. Με τη βοήθεια του Τηλέμαχου. Έτσι, του ακριβώς. Νομίζω ότι για να πάμε στην πραγματικότητα, κύριε Ποφάντη, κύριε Βούσουλα, νομίζω ότι το μνημόνιο έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ. Πολύ επώδυνο και πολύ σκληρό. Μην το μνημόνιο είναι εδώ, πολύ επώδυνο και πολύ σκληρό για τους Έλληνες πολίτες. Με αυτά που καλούνται, που έχουν πληρώσει αχρίαστα τα τελευταία 3,5 χρόνια και με αυτά που πρόκειται να πληρώσουν από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι αυτό που σίγουρα έχει να περιμένει ο κόσμος τις επόμενες ημέρες είναι τον έμφυα, τον οποίο έχει να πληρώσει και ο οποίος είναι ανεβασμένος και ο οποίος έχει προϋπολογιστεί για το 19 και για το 20 ένα ακόμα πιο υψηλός. Και βεβαίως οι υπέρμετρες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έχει να πληρώσει. Αυτό είναι το δεδομένο. Περιμένω όμως να δουν τι θα γίνει και με τις συντάξεις. Δεν σας κρύβω, κύριε Καραγκούνη. Ναι, οι συντάξεις ήδη έχουν κάνει το κοινοφανές να έχουν προνομοθετήσει την περικοπή κυρίων συντάξεων. Κοντά 20% και στις κυρίες και στις επικουρικές. Για αναστολή του μέτρου μιλάει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι τεθειμένη να προχωρήσει σε μονομερή. Ναι, εγώ λέω για αυτά που έχουν προνομοθετήσει και εγώ λέω για αυτά τα οποία έχει πληρώσει ο κόσμος μέχρι τώρα. Για να είμαστε και σοβαροί και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι γίνεται, που μάλλον το έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καλά. Για τα τελευταία 3 χρόνια έχει 15,5% ευρώ μέτρα τα οποία έχει πληρώσει και άλλα 5,1 δις που παραμονεύουν στην γωνία. Και βεβαίως για την επόμενη μέρα το βασικό είναι η οικονομική πολιτική, η στρατηγική. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη πολιτική από αυτή που ακολούθησαν όλα τα κράτη που μπήκαν αργότερα από εμάς στο μνημόνιο και βγήκαν νωρίτερα από εμάς. Κυρία Δημαδάμα, ένα σχόλιο και από εσάς. Ακούμε ότι μπορεί να βρεθεί στην Ιθάκη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα είναι και η μέρα αυτή που είναι. Ένα σχόλιο θα θέλαμε. Πάνω στις θυσίες των Ελλήνων και των Ελληνίδων, δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει ούτε να ψάχνει να βρει τρόπους για να μας δείξει τι, ότι ολοκληρώθηκε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Η οικονομία ήταν έτοιμη το 2015 για μια καθαρή έξοδο, όπως λένε όλοι οι παράγοντες οι οποίοι είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο έχουν πάρει το λόγο και το έχουν δηλώσει ευθαρσώς, κάτι το οποίο η κυβέρνηση κάνει ότι δεν το ακούει. Άρα για ποιο λόγο μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια έξοδο την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε πριν από 3 χρόνια και δυστυχώς είναι εξαιρετικά οδυνηρή. Ακούω έτσι διάφορα στελέχη να λένε, μα για ποια καθαρή έξοδο, όλοι οι διεθνείς παράγοντες μιλούν για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου και όχι οι εσωτερικοί παράγοντες και όχι το κοινάλ, για να αναφερθώ σε μένα, μα ποια καθαρή έξοδος. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με 25 δις μείωση συντάξεων, έχουμε να κάνουμε μείωση του αφορολογήτου, έχουμε για 60, για 99 χρόνια ενέχειρο τη δημόσια περιουσία, έχουμε προϋπογράψει ένα μεταμνημόνιο χωρίς να πάρουμε χρήματα. Λένε όμως, θα κάνω λίγο εγώ τους στέλνους ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βεβαίως ξαναλέμε και πάλι στους τηλεθεατές, τους καλούμε, δεν έρχονται γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνουν το δημόσιο λόγο. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια, λένε, εσείς που κυβερνούσατε όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε στα χέρια του μία καυτή πατάτα από τον κύριο Καραμαλή και οδηγήθηκε σε μία διαδικασία να κάνει τι, να διασώσει τη χώρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι, και να βάλω την εξής διάσταση. Ωραία, γιατί το πρώτο μνημόνιο διέσωσε τη χώρα και όχι το τρίτο. Γιατί το πρώτο μνημόνιο, αν είχαμε κάτσει όλοι μαζί στο τραπέζι και δεν είχαμε ούτε τα ζάπια τότε του κυρίου Σαμαρά, ούτε τις πλατείες των απογοητευμένων, και αν κάτσει όλες οι δυνάμεις, όπως έγινε στην Πορτογαλία, όπως έγινε στην Κύπρο, μαζί και να βοηθήσουμε εθνικά τη χώρα, κάτι το οποίο το λέμε και τώρα. Και η κυρία Γεννήματα λέει ότι πρέπει να δούμε το μετά μνημόνιο, την εποχή που ξεκινά, γι' αυτό λέμε εκλογές για να εκφραστεί ο κόσμος, με ένα σχέδιο στρατηγικό. Κανείς δεν το έκανε. Είχαμε ένα δικαστικό λόγο, είχαμε τα πεζοδρόμια, είχαμε τις κρεμάλες, είχαμε το ζάπιο και είχαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τι, μικροπολιτική, πάνω σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες χώρες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα προγράμματα πολύ νωρίτερα. Και βεβαίως να κάνουν και παρατηρήσεις στο πρώτο ή στο δεύτερο ή στο τρίτο μνημόνιο όλες οι δυνάμεις της χώρας. Κανείς δεν έκανε κάτι τέτοιο. Θυμόμαστε πώς πετροβολούσαν την κυβέρνηση ή τους ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν το βάρος και οδήγησαν τη χώρα που στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο και ενώ θα σχιζόταν ο έμφυα τα μνημόνια κτλ. Πήραμε και ένα τρίτο μνημόνιο στην πλάτη. Για εσάς σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας άλλης. Ο λαός δεν πρέπει να προσμένει τίποτα
από αυτή την έξοδο, όπως λένε, από τα μνημόνια, γιατί μπροστά έχει όλα τα μέτρα, αυτά που έχουν πάρει μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις. Η μία κυβέρνηση έπαιρνε τη Ιταλία από την προηγούμενη, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ, όπου ο λαός έζησε πολύ μεγάλη επίθεση σε όλες τις τυχές της ζωής του και συνεχίζει βέβαια, γιατί όλα αυτά τα μέτρα θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα και αύριο και μεθαύριο και για πολλά χρόνια ακόμη. Θα ματώνει ο λαός μας για να μπορέσει να πιαστούν τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτά που ήδη έχει δεσμευτεί η χώρα μας απέναντι στους δανειστές, στο μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή, και τα δάνεια που θα παίρνει διαρκώς για να μπορεί να στηρίξει την επενδυτές της ανάπτυξης. Σαν ακούω στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ του 2014, σαν ακούω, κύριε Κατσότη. Και τα ίδια έλεγα, ματωμένα πλεονάσματα, να σας θυμίσω ότι λέγανε. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά, αυτή που κάνανε οι προηγούμενοι, για να μπορέσει να τα δώσει όλα, όλες οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου έγιναν μέτρα. Έγιναν νόμοι από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα σήμερα να φτηνίνει πολύ η τιμή της εργατικής δύναμης. Με αποτέλεσμα σήμερα οι συνταξιούχοι, οι αυταπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα να είναι σε ένα πέλαγος προβλημάτων, το οποίο θα είναι διαρκώς, κύριε Υποφάλη. Μείνετε μαζί μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να δούμε. Να πούμε ότι καθαρή έξοδος μπορεί να είναι μόνο με τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. Θα δούμε μόλις γυρίσουμε αν ελοχεύουν κίνδυνοι και ποιοι είναι αυτοί από εδώ και πέρα. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τέταρτη εβδομάδα στον Αφρό. Τελευταία εβδομάδα προημιτελικών. Με Τζένι Μελιτά και Μιχάλη Κάβαλο. Αν και πέφτουν, οι παίκτες είναι πιο high από ποτέ. Έχουνε καυτό αρχηγό. Αυτό το επεισόδιο προξενεί αναταράξεις και απίστευτα προξενιά. Οπότε πρώτα σιγά μου. Κάτσε, κάτσε και στα γόνατα. Απόψε στις 11 το βράδυ, στον Sky. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή My Cosmote και κάνε τη ζωή σου ακόμη πιο απλή με ένα άγγιγμα. Νέος αφιγραντήρας Morris Premier Class. Με Smart Control, με ένδειξη θερμοκρασίας υγρασίας, ιονιστή και λάμπα UV για καθαρή...